μετά πήγαινε και πάρε και τη θέση σου. Κανένα εκεί στους κριτές. Γεια σας, κριτές μου αγαπημένοι. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει η Ηλιάνα την κρίση της. Από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Κοίταξε, θεωρώ ότι το λεωπάρ πηγαίνει με το πράσινο, το σκουροπράσινο. Ναι, και εγώ έτσι νόμιζα. Τα χρώματα ταιριάζουν. Τα χρώματα ταιριάζουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να κάνεις εντύπωση και να είσαι διαφορετική και να είσαι και αθλητική παράλληλα. Αλλά δεν συμφωνώ ότι επειδή πας έναν αγώνα, εφόσον πας και στα VIP, ότι πρέπει να ανοίξεις και στην ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο. Να φόραγα κόκκινο, ας πούμε. Όχι. Δεν έχει να κάνει με το χρώμα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αθλητική εσύ. Δεν χρειάζεται να βάλεις και το κολάν και το λεοπάρ και τα ποτάκια και το καλσόν και όλα αυτά για να προσπαθείς να είσαι και cool και κυριλέ και αθλητική και να ταιριάζει με την ομάδα. Ναι, αυτό προσπάθησα να κάνω. Μα δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή, δύο χεράκια έχεις. Τι να πρωτοκάνεις κι εσύ. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω. Η Βρέντζο Ρτζίνα. Τι να κάνω. Λοιπόν, κοίταξε, τα κομμάτια ξεχωριστά έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πράσινο αυτό όντως σου πάει. Mm-hmm. Δηλαδή, ταιριάζει πάρα πολύ με τα χρώματά σου. Η καμπαρντίνα είναι πάρα πολύ ωραία. Το καπέλο αυτό επίσης είναι ωραίο. Mm-hmm. Όχι όμως με αυτό το μακιγιάζ, αυτά τα μαλλιά και αυτά τα σκουλαρίκια. Αυτό είναι για ένα κορίτσι 15 χρονών να είναι λίγο γιο και να το βάλει έτσι. Εσύ για να το βάλεις, θέλει μια λίγο πιο σπορ εικόνα, πιο ήσυχη. Με τζιν δηλαδή. Ναι. Θα το βλέπατε αυτό. Και με φόρμες. Και με άλλα μαλλιά, λίγο πιασμένα, πιο ανέμελα, όχι φτενισμένα. Είναι κοντούλικα, δεν είναι ωραία πιασμένα. Ναι, είναι σε μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι γι' αυτό το καπέλο φορεμένο έτσι. Αυτό το καλσόν δεν είναι ούτε για σένα, ούτε για καμία. Να ακούσουμε τώρα και τον Δημήτρη. Ωχ, Παναγιά μου. Υποχρεωτικά είναι στο συμβόλαιο, μην με κοιτάς έτσι. Όχι, τώρα θα κλείσει συμβόλαιο με την τι ομάδα. Τι άλλο θα ακούσει η γυναίκα. Που λέει και αναβίση. Λίγο κρυώνω. Τι άλλο να κάνω, λέει. Πήγε στο γήπεδο με τον σύντροφό σου και είπε: εγώ θα κάτσω με την νεολαία σήμερα. Ναι. Αλλά βρε, αγάπη μου, μερικές φορές αυτό που πας να κάνεις φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι κάποιος άνθρωπος που δεν είναι 18 και προσπαθεί να δείξει 18. Λοιπόν. Τζορτζίνα, Τσαχπίνα, Γλυκά. Εγώ βλέπετε ότι γελάω με την κριτική. Μα αυτό είναι το θέμα, να το απολαύσεις και να περάσεις καλά. Αυτό κάνω. Αυτό είναι το θέμα, πάνω τέλεια απ' όλα. Τέλεια περνάω. Λοιπόν, έτσι ωραία που τα λέμε και γελάμε. Ένα. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Στέλιο μου. Ο δρόμος είναι ένας και άλλος κανένας. Ένα. Κομψότητα, κομψότητα, κομψότητα. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Για σένα. Τίποτε άλλο. Εντάξει. Δημήτρη μου. Θέλω να συνέλθεις και να δεις τι σου πηγαίνει και να κάνεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Εντάξει. 4,4 είναι η συνολική βαθμολογία για σένα. Πιο κάτω και από χθες. Ας πάμε στη θέση σου. Ας πάει το παλιάμπελο. Ναι. Σας αγαπώ. Και δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Δεν θέλω. Καλέ με, βλέπετε να απογοητεύομαι. Αύριο 3.